Την πιστή τήρηση των μέτρων ζήτησε ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση για το νέο κορονοϊό. Όπω είπε ο κ. Χαρδαλιά, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα σε όλε τι περιοχέ. Ενώ θα θεσπιστούν και πρωτόκολλα υγιεινή για του εργαζόμενου που επιστρέφουν στη δουλειά του από διακοπέ. Την ίδια στιγμή, ο κ. Χαρδαλιά επιβεβαίωσε την έναρξη λειτουργία των σχολικών μονάδων στι αρχέ του Σεπτεμβρίου, ενώ τόνισε ότι όλοι οι ειδικοί Επεξεργάζονται το πώ οι μαθητέ θα επιστρέψουν με ασφάλεια στι αίθουσε. Η Ελλάδα δεν τα πάει χειρότερα από άλλε χώρε. Αντιθέτω, έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε την οικονομία και τον τουρισμό μα, χωρί έω τώρα να έχουμε επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα υγεία, με εισαγωγέ σε μεθ και με θανάτου συνανθρώπων μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε. Δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε τα μέτρα συμμόρφωση που εφαρμόζει η πολιτεία. Γιατί η μετάδοση του ιού, όπω δείχνουν τα στοιχεία, οφείλονται στην εγχώρια κυκλοφορία και στη μην τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων. Γι' αυτό και πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στην τήρηση των αποστάσεων, στην χρήση τη μάσκα, στην τήρηση των κανόνων για το μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, την τήρηση των ωραρίων, την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αρχίσει και επιστρέφουμε από τι διακοπέ, όσοι τουλάχιστον φύγαμε. Η Επιτροπή των Επιστημόνων θα προτείνει ειδικό πρωτόκολλο. Για του χώρου εργασία που θα ανακοινωθεί τι επόμενε μέρε. Ειδική προετοιμασία γίνεται επίση για το άνοιγμα των σχολείων και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ένα διπλό αγώνα. Από τι αρχέ κάθε χώρα, με τον τρόπο που κρίνει κάθε μία για τον περιορισμό τη πανδημία και την αντιμετώπιση των συνεπειών τη. Και δεύτερον, από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, που κάνει αγώνα δρόμου για την παραγωγή εμβολίου και την έβρεση αποτελεσματική θεραπεία. Μέχρι που να έχουμε ασφαλέ επιστημονικό αποτέλεσμα. Οφείλουμε να τηρούμε όλοι όλα τα μέτρα προστασία. Το κάναμε με επιτυχία όλο αυτό το διάστημα. Οφείλουμε να το κάνουμε και τώρα. Είδαμε όλοι ότι οποιαδήποτε χαλάρωση ανοίγει την πόρτα στον ιό. Αυτή την πόρτα πρέπει να την κλείσουμε. Αγαπητοί μου συμπολίτε, ο ιό βρίσκεται ακόμη εδώ και μα αφορά όλου. Γιατί όλοι μπορεί να νοσήσουμε, όλοι μπορούμε να τον μεταδώσουμε σε φίλου, σε γνωστού. Α μην βοηθήσουμε, αδελά μα, τον ιό να εξαπλωθεί, να φτάσει στα αγαπημένα μα πρόσωπα. Είναι στο χέρι μα. Και ο τρόπο για να το πετύχουμε είναι ένα. Τηρούμε όλοι μα τα μέτρα. Για να κλείσουμε την πόρτα στον ιό, για να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη, για να βγούμε και πάλι ασφαλεί και νικητέ. Κατά την ενημέρωση, στη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία βρέθηκε και ο Υφυπουργό Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο οποίο μίλησε για την προμήθεια του εμβολίου τη Οξφόρδη από την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο για τον κορονοϊό, όπω έχουμε ήδη πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται για λογαριασμό όλων των κρατών μελών την προμήθεια εμβολίων. Η χώρα μας συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια που μας εξασφαλίζει χρηματοδότηση του κόστους και έγκαιρη πρόσβαση στα διαθέσιμα εμβόλια. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα ήρθε σε συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία η οποία θα παράξει το εμβόλιο της Οξουφόρδης, για την αγορά εμβολίου κατά του κορονοϊού. Αν όλα πάνε καλά, οι πρώτες δόσεις θα είναι διαθέσιμες στα τέλη του 2020. Ο κύριος Κόντος Ζαμάνης αναφέρθηκε και στις φήμες περί απόκρυψης στοιχείων και κρουσμάτων κορονοϊού. Καθημερινά, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ως αρμόδιος φορέας ανακοινώνει όλα τα κρούσματα της χώρας, καθώς και την αντίστοιχη επιδημιολογική έκθεση η οποία περιέχει πληθώρα συ... στοιχείων που συλλέγονται από όλα τα εργαστήρια της χώρας που πραγματοποιούν εξετάσεις για τον κορονοϊό, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Κανείς δεν μπορεί ούτε να κάνει εικασίες, ούτε να διαστρεβλώσει την πραγματική εικόνα, ούτε να αποκρύψει στοιχεία. Αυτά βέβαια που γράφονται περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού. Μέχρι σήμερα τα καταφέραμε γιατί μεταξύ άλλων παρήχαμε από την πρώτη κιόλα μέρα πλήρη υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση. Δεν κρύψαμε ποτέ τίποτα, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Η σχέση ειλικρίνειας που έχουμε χτίσει με τους πολίτες δεν θα επιτρέψουμε να διαραγεί. Τέλος, ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις μονάδες δαντικής θεραπείας, όπου όπως είπε ο ίδιος, παραλάβανε με την ανάληψη της διακυβέρνησης 557 μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα οι μονάδες είναι 201. Από αυτές 186 είναι μονάδες εντατικής θεραπείας για κορονοϊό. Ενώ δεσμεύτηκε μέχρι τέλος του έτους οι μονάδες να αυξηθούν στις 1200. Παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019 557 κλίνες εντατικής θεραπείας. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στις 901 λειτουργικές και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1200 κλινών ΜΕΘ.